Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος ημών. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Με τη βοήθεια του Κυρίου μας είμαστε ξανά μαζί για να μιλήσουμε για τα Ιερά Αναγνώσματα της Κυριακής, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Κυριακή του Παραλίτου, το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι από τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων, κεφάλαιο 1, στίχη 32 έως 42. Τώρα την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, όπως έχουμε πει, αναγυνώσκονται οι πράξεις των Αγίων Αποστόλων και η σημερινή περικοπή του Αγίου Αποστόλου μας ομιλεί για δύο θαύματα του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Τη θεραπεία του παραλυτικού ενέα και την Ανάσταση της Ταβιθά στην Ιόπη της Παλαιστίνης. Πράξεων των Αποστόλων το Ανάγνωσμα κεφάλαιο 9 στίχη 32 έως 42 Εν τες ημέρες εκείνες, εγένετο πέτρον διερχόμενον διαπάντων, Κατήλθεν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά ενέαν ονόματι, εξετών οκτώ κατακείμενον επικραβάτο ως ειν παραλελιμένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος, ενέα, ιάτεσαι Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες, οι κατοικούντες Λίδαν και τον Σαρονά, ήτινες επέστρεψαν επί τον Κύριον. Εν δε τι σύν μαθήτρια ονόματι τα βυθά, ή διερμηνευομένη λέγεται δορκάς. Αυτοί ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών όν επίοι. Εγένετο δε εντες ημέρες εκείνες, ασθενήσασα αυτήν αποθανήν. θανήν. δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσις λίδις τη όπη, οι μαθητέ ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόον, και παρέστησαν αυτό πάσε εχήρε κλαίουσε, και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια, όσα επί μετ' ούσα η δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντα ο Πέτρος, θύ στα γόνατα προσήφξατο, και επιστρέψας προς το σώμα είπε, τα βυθά ανάστηθη. Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των πέτρων ανεκάθισε. Δούς δε αυτή η χείρα ανέστησεν αυτήν. Φωνήσας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε εγένετο καθόλου της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Καθώς, αγαπητοί αδελφοί, με την πάροδο του χρόνου διαδιδόταν το Ιερό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πολλοί οι Ιουδαίοι και οι δολολάτρες πίστευαν, σχηματίζονταν χριστιανικές κοινότητες σε πολλές πόλεις της Παλαιστίνης. Τους χριστιανούς αυτών των πόλεων τους επισκέπτονταν εκ οι Άγιοι Απόστολοι για να τους στηρίξουν στην πίστη και να τους διδάσκουν με περισσότερη λεπτομέρεια το θέλημα του Θεού. Η διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων συνοδευόταν και με πολλά θαύματα. Δύο τέτοια θαύματα που έγιναν από τον Απόστολο Πέτρο μας εξιστορεί το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Σε μία από τις περιοδίες του ο Απόστολος Πέτρος έφθασε και στην πόλη Λίδα, όπου υπήρχαν αρκετοί χριστιανοί. Εκεί συνάντησε έναν άνθρωπο, τον Ενέα, ο οποίος επί οχτώ χρόνια ήταν κατάκιτος, διότι ήταν παράλυτος. Ο Απόστολος Πέτρος τότε, για να τονώσει και να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών, απευθύνεται προς τον παράλυτο και του λέγει «Ενέα, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει, από την ασθένειά σου. Σήκω επάνω και στρώσε μόνο σου το κρεβάτι σου. Και ό του θαύματος, μόλις ο Απόστολος Πέτρος είπε τα λόγια αυτά, ο μέχρι τότε παράλυτος σηκώθηκε και έγινε εντελώς καλά. Ο Ενέας όμως δεν ήταν άγνωστος στην πόλη της Λίδας της Παλαιστίνης, και σε όλη την περιφέρεια που λεγόταν πεδιάδα του Σάρονος. Τον γνώριζαν όλοι, διότι όπως αναφέραμε ήταν οχτώ χρόνια παράλυτος. Είδαν λοιπόν όλοι ότι έγινε η ο Ενέας μετά την προσταγή του Αποστόλου Πέτρου. Το θαύμα αυτό τους έκανε πολύ εντύπωση και πολλοί πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα. Ας δούμε τώρα και το δεύτερο θαύμα που μας αναφέρει η περικοπή μας. Κοντά στην Λίδα ήταν και μία πόλη η Ιώπη, η σημερινή Γιάφα. Εκεί κατοικούσε μία πολύ ευσεβής χριστιανή η Ταβιθά. Το όνομά της είναι Εβραϊκό και στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται Δορκάς, δηλαδή Ζαρκάδιν. Η Ταβιθά έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες και άλλα καλά έργα, τα οποία τις ενέπνεε η αγάπη που είχε προς τον Χριστό και τους άλλους ανθρώπους. Συνέβη όμως εκείνο τον καιρό να αρρωστήσει η Ταβιθά και παρόλες τις φροντίδες και προσπάθειες που κατέβαλαν οι χριστιανοί, έπειτα από λίγο πέθανε. Την ετοίμασαν λοιπόν και την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα του σπιτιού όπου έμενε. Και επιγόντως έστειλαν οι χριστιανοί της Ιώπης απεσταλμένους στην Λίδα, γιατί έμαθαν ότι ήταν εκεί ο Απόστολος Πέτρος, καθότι η Λίδα ήταν πολύ κοντά στην Ιώπη. Η θερμή παράκλησή τους ήταν να κάνει τον κόπο και να πάει στην Ιώπη ο Απόστολος Πέτρος πίστευαν οι χριστιανοί της Ιώπης ότι μπορούσε να την αναστήσει. Πράγματι, ο Απόστολος Πέτρος ανταποκρίθηκε στην παράκλησή τους και πήγε. Αλλά τι ήταν εκείνο που αντίκρισε όταν τον οδήγησαν στο σπίτι που ήταν νεκρή ή τα βυθά. Είχαν μαζευτεί εκεί και παρουσιάστηκαν μπροστά του όλες οι χείρες γυναίκες κλαίγοντας για τον θάνατό της. Αλλά γιατί τόση λύπη για τον θάνατο της Ταβιθά, διότι η Ταβιθά αγαπούσε τις χείρες πάρα πολύ και ως δείγμα αυτής της αγάπης της έδειχναν στον Απόστολο Πέτρο διάφορα ενδύματα που κατασκεύαζε και τους μοίραζε ως ελεημοσύνη όταν ζούσε. Τότε ο Πέτρος είπε να βγουν όλοι από το δωμάτιο που ήταν οι νεκροί. Έπειτα γονάτισε και προσευχήθηκε με πολύ θερμότητα. Στράφηκε μετά προς το νεκρό σώμα και είπε «Τα βυθά ανάστηθη, τα βυθά σήκω επάνω». Στα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου η τα βυθά άνοιξε τα μάτια της και μόλις είδε τον Απόστολο Πέτρο ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της. Τη έδωσε το χέρι ο Πέτρος και την σήκωσε όρθια. Η Ταβιθά είχε αναστηθεί. Φώναξε τότε ο Απόστολος Πέτρος τους χριστιανούς και ιδιαίτερο τις χείρες και τους παρουσίασε την Ταβιθά ζωντανή. Ένα τέτοιο θαύμα όπως ήταν φυσικό προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση και έγινε αμέσως γνωστό σε όλη την Ιώπη. Εξ αφορμής, λοιπόν αυτού του θαύματος, πίστεψαν πολλοί στον Ιησού Χριστό. Άλλωστε αυτός ήταν ο κυριότερος σκοπός των θαυμάτων, να στερεώνεται η πίστη των ανθρώπων στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εμείς σήμερα, δόξα το Θεό, δεν έχουμε ανάγκη να δούμε θαύματα για να πιστέψουμε. Ο Κύριος μας εξάλλου είχε πει στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος ήταν δις πιστός, επειδή με είδες, επίστευσες, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Είναι αληθινά ευτυχισμένοι αυτοί που πίστεψαν χωρίς να με δουν, είπε ο Κύριος. Υπάρχουν όμως τα αναρρίθμητα θαύματα δύο χιλιάδων ετών, τα οποία έγιναν με την δύναμη του Κυρίου μας. Εκείνο το οποίο απαιτείται σήμερα από εμάς, είναι να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας όσα ο Κύριος μας δίδαξε και να αγιαζόμαστε με την χάρη Του. Όταν ο αμαρτωλός μετανοεί και ο δούλος της αμαρτίας ελευθερώνεται από τα πάθη του, δεν είναι και αυτό θαύμα που γίνεται με την χάρη και την δύναμη του Χριστού. Τέτοια θαύματα ας προσπαθούμε να παρουσιάζουμε και εμείς με την διόρθωση του χαρακτήρα μας και την ενάρετη ζωή μας, ώστε και όσοι ακόμη είναι ψυχροί και αδιάφοροι να βλέπουν την δική μας διόρθωση και πρόοδο και να δοξάζουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Καθότι, αγαπητοί μου αδελφοί, οι χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε παράδειγμα προς τον κόσμο. Όπως είπε και ο Χριστός μας, «Ούτο λαμψά το φω φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον πατέρα ημών των εν Να βλέπουν δηλαδή οι υπόλοιποι άνθρωποι το φως της ζωής των χριστιανών, γιατί οι χριστιανοί πρέπει να είναι ος φως μέσα στον κόσμο και με τον τρόπο αυτό να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Και φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε μήπως η κακή μας διαγωγή γίνει αιτία να σκανδαλιστούν κάποιοι και να κατηγορηθεί το όνομα του Χριστού. Πρέπει δηλαδή γενικώ οι χριστιανοί να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας. Και στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στην Ευαγγελική Περικοπή από το Κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, στίχη 1 έως 15. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν τη Ιεροσολύμης, επί τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βυθεσδά πέντε στο ασέχουσαν. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του το σκήνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν τη και ετάρασε το είδωρ. Ο ούν πρώτος, εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, σε εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ήν δε της άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη, έχον εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενων, και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτό. Θέλεις, υγιείς γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε άνθρωπον ουκ έχω. Ή όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος μου καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, Έγειρε. άρον των κραβατών σου και περιπάτη, και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος, και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, είν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα έλεγον ούν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, σάβατον εστίν, ού και ξεστήσει άρε των χράβατων, απεκρίθη αυτής, σας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρον των κράβατών σου και περιπάτη, ηρώτησαν ούν αυτόν, τι είσαι στην ο άνθρωπος, ο υπόνση, άρον των κράβατών σου και περιπάτη, ο δε η αθής ού τι εστίν ο γάρι Ιησούς εξένεψε όχλου όντως εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, «Είδε η γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον τι γέννητε». Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι η Ιησούς εστίν, ο αυτόν η Το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, μας αναφέρει το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού στα Ιεροσόλυμα. Το θαύμα αυτό ορίστηκε από τους Αγίους Πατέρες να εορτάζεται μέσα στην περίοδο αυτή του Πεντηκοσταρίου, διότι ο Χριστός το έκανε κατά την περίοδο της Πεντηκοστής των Εβραίων. Ο Κύριος βρισκόταν στην αρχή της δράσεως του. Είχε κάνει λίγα θαύματα σε διάφορα μέρη της Παλαιστίνης και τώρα ήλθε πάλι στα Ιεροσόλυμα. Στην πύλη του τείχου τη πόλεως που λεγόταν προβατική, διότι από ό,τι φαίνεται έφερναν από αυτήν την πύλη τα πρόβατα τα οποία τα προόριζαν για θυσίες, υπήρχε εκεί μία δεξαμενή αρκετά βαθιά που σχηματιζόταν από κάποια πηγή. Στα εβραϊκά αυτή η πηγή λεγόταν Βιθεζεδά, δηλαδή Ίκος Ελέους, λόγω των πολλών θεραπειών που γίνονταν σε αυτήν. Τριγύρω από την Δεξαμενή υπήρχαν πέντε θολωτά υπόστεγα, οι στοά του Σολομόντος οι λεγωμένοι, κάτω από τα οποία υπόστεγα έμεναν ξαπλωμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι άλλοι ήσαν τυφλοί, άλλοι χολοί, δηλαδή κουτσί, άλλοι είχαν κάποιο μέλος του σώματός τους παράλυτο ή πιασμένο. Και όλοι αυτοί περίμεναν να κινηθεί το νερό της δεξαμενής, διότι κατά διαστήματα κατέβαινε άγγελος Κυρίου και ανετάραζε το νερό. Τότε εκείνος που θα έμπαινε πρώτος μέσα στην δεξαμενή μετά από την αναταραχή του ύδατος, γινόταν υγιής, από οποιαδήποτε ασθένεια κι αν υπέφερε. Και ο άγγελος κατέβαινε και τάραζε τα νερά μόνο μία φορά το χρόνο. Μεταξύ των αρρώστων που βρίσκονταν εκεί στα υπόστεγα ήταν και ένας παράλυτος, ο οποίος ήταν άρρωστος 38 χρόνια. Όταν ο Κύριος είδε τον άνθρωπο αυτό να είναι κατάκητος, διέκρινε ως Θεός που ήταν, ότι από πολύ καιρό υπέφερε από την αρρώστια του και τον ρωτά «Θέλεις υγιής γενέστε» δηλαδή θέλεις να γίνεις υγιής. Και έτσι έδινε αφορμή ο φιλάνθρωπος Κύριος στον παράλυτο να δείξει την καλή διάθεση και να ζητήσει την βοήθεια του Κυρίου. Πράγματι ο άρρωστος του λέγει «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω». Δεν έχω κανένα άνθρωπο που να με συμπονεί και να με παραστέκει ώστε μόλις ταραχθεί το νερό αμέσως να με ρίξει στην δεξαμενή. Ενώ προσπαθώ μόνος μου να φτάσω στο νερό άλλος προλαβαίνει και κατεβαίνει πρωτύτερα από εμένα. Τότε ο Κύριος γεμάτος στοργή και αγάπη του λέγει με το θείο κύρος του «Άρον τον κρεβατόν σου και περιπάτη, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο σου και περπάτα». Και ό του θαύματος, αμέσως ο παράλυτος έγινε υγιής. Σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε ελεύθερος. Αλλά εκείνη η ημέρα που συντελέστηκε το θαύμα αυτό ήταν Σάββατο. Όταν οι θρησκευτικοί αρχηγοί των Ιουδαίων, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, είδαν τον θεραπευμένο παράλυτο να σηκώνει το κρεβάτι του, τον επέπληξαν άσχημα και του είπαν «Σήμερα είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσει και να μεταφέρεις το κρεβάτι σου». Ο θεραπευτής παραλυτικός αποκρίθηκε «Εκείνος που με θεράπευσε θαυματουργικά με θεία δύναμη «Αυτός μου είπε να το κάνω». «Ποιος είναι αυτός» ρωτούν οι Ιουδαίοι. Όμως ο παράλυτος δεν ήξερε ποιος ήταν, διότι ο Ιησούς μετά από το θαύμα ανακατεύθηκε μέσα στο πλήθος των ανθρώπων και απομακρύνθηκε. Πέρασε από εκείνη την ημέρα του θαύματος αρκετός καιρός, οπότε ο Ιησούς συνάντησε στον ιερό περίβολο του ναού των Ιεροσολύμων τον θεραπευθέντα παραλυτικό και του είπε «Δες, τώρα έγινες καλά. Πρόσεξε όμως να μην αμαρτάνεις πια, για να μην πάθεις τίποτε άλλο χειρότερο από την ασθένεια που είχες και η οποία προήλθε εξαιτία των αμαρτιών σου». Κατόπιν τούτου πήγε ο πρώην παραλυτικός στους άρχοντες των Ιουδαίων και τους είπε «Εκείνος που με ελευθέρωσε από την ασθένειά μου είναι ο Ιησούς». Αυτοί τότε θεώρησαν ότι ο Χριστός με την θεραπεία που έκανε κατέλησε την αργία του Σαββάτου. Αποφάσισαν λοιπόν να αντιδράσουν και έψαχναν να βρουν ευκαιρία να τον θανατώσουν. Ο Χριστός όμως συνομιλούσε φανερά μαζί τους και δίδασκε ότι είναι δίκαιο και να ευεργετούμε κατά την ημέρα του Σαββάτου και ακόμη ότι Αυτός είναι Εκείνος ο οποίος δίδαξε την αργία του Σαββάτου και επειδή είναι ίσος με τον Πατέρα, εργάζεται και Αυτός, όπως ακριβώς εργάζεται και ο Πατήρ. Του είπε ο Χριστός, «Υποκριτές, αν το πρόβατό σας ή το ζώο σας πέσει μέσα σε πηγάδι ή σε γκρεμό ημέρα Σαββάτου δεν θα πάτε να το πιάσετε να το σώσετε. Τα ζώα σας δεν τα ποτίζετε την ημέρα του Σαββάτου. Και με κατηγορείτε τους είπε, ως παραβάτη και καταλήτη του νόμου, επειδή θεράπευσα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος επί 38 χρόνια υπέφερε από αυτήν την ασθένεια. Δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να τον συμπληρώσω και να εκπληρώσω τα γραφέντα υπό τον προφητών για μένα, τους είπε ο Κύριος. Πολλές φορές και εμείς ομοιάζουμε με τον παραλυτικό αυτό, διότι μας παραλύει ο διάβολος λόγω της αμαρτίας και διότι πολλές φορές αισθανόμαστε και εμείς αυτήν την μοναξιά. Κύριε, άνθρωπον ουκ δεν έχω άνθρωπο να μου συμπαρασταθεί, Κύριε. Μία τρομερή αντίθεση για όλους εμάς που ζούμε μέσα στην ερημία των πόλεων. Η ερημία και η πολυκοσμία. Ανθρώπινη τραγωδία. Άνθρωπον ούτε έχω να μου συμπαρασταθεί, Κύριε. Είμαι μόνος. Νιώθω φοβερή μοναξιά. Μα πώς άνθρωπε είσαι μόνος, δεν έχεις φίλους, συγγενείς, γνωστούς, συμπολίτες. Τέτοιους έχω πολλούς, Κύριε. Ανθρώπους που να με νιώθουν και να συμπάσχουν μαζί μου δεν έχω. Μπροστά μου περνάνε πολλοί. Περνάνε επιστήμονες και με περιεργάζονται επιστημονικά. Περνάνε καλλιτέχνες και με περιγράφουν καλλιτεχνικά. Περνάνε θρησκευτικοί τύποι και μου εύχονται περαστικά. Κανένας όμως από αυτούς δεν στάθηκε να μου εξετάσει την καρδιά. Να το δράμα μου κύριε, είμαι μόνος, νιώθω φοβερή μοναξιά. Αυτό είναι το δράμα όλης της ανθρωπότητας. Ανάμεσα στα δισεκατομμύρια ζούμε μόνοι και το χειρότερο απ' όλα προσπαθούμε με την κομοδία να καλύψουμε την τραγωδία. Κι όμως το δράμα αυτό λύθηκε ο Χριστός συνάντησε τον παράλυτο και του χάρισε τα πάντα, του έλυσε την μοναξιά, του χάρισε υγεία και σιγουριά. Αν και εμείς συναντηθούμε με τον Χριστό, θα σταματήσουμε να είμαστε μόνοι και αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος θρίαμβός μας. Όποιος ενώνεται πραγματικά με τον Θεό, ζει αληθινά. Από πόσες ασθένειες δεν θεραπεύει και εμάς ο φιλάνθρωπος Κύριος και από σωματικές όπως τον παράλυτο εκείνο και από ψυχικές, δηλαδή από την ενοχή των αμαρτιών μας. Ας καταφεύγουμε με πίστη και μετάνοια σε Αυτόν. Όσες φορές εκείνος κρίνει ωφέλιμο, θα μας χαρίζει την θεραπεία από σωματικές ασθένειες. Πάντοτε όμως, θα μας χαρίζει την άφεση των αμαρτιών όταν εμείς μετανοούμε για αυτές. Έτσι θα έχουμε πάρα πολλές αφορμές να διακηρύττουμε την αγάπη και την ευσπλαχνία Του. Αμήν γέννητο. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Κύριος μας να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε, Χριστός Ανέστη, αληθός Ανέστη, ο Κύριος ημών.